Κυρία Μαριαλού, πώς ορίζετε το επάγγελμά σας και ποιες είναι οι παραλλαγές του? Ο ορισμός του επαγγέλματος μεταφραστή είναι γνωστός, είναι κλασικός. Ο μεταφραστής είναι αυτός που μεταφέρει ένα κείμενο από μία γλώσσα σε μία άλλη γλώσσα. Ο λιγότερο προφανής ορισμός του μεταφραστή είναι η μεταφορά ενός πολιτισμού σε έναν άλλον πολιτισμό. Αυτό είναι πιο σύνθετο, πιο δύσκολο και σχεδόν ανέφικτο, γιατί ο κάθε πολιτισμός έχει τις ιδιαιτερότητές του και τον τρόπο και το ιδίωμα να τους εκφράζει, και γι' αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση. Υπάρχουν πολλά είδη μεταφραστών, μεταφραστές λογοτεχνίας βεβαίως, πράγμα που σημαίνει μετάφραση ποίησης, πεζού, αλλά και λογοτεχνικού δοκιμίου, θεάτρου επίσης, αλλά υπάρχουν και οι επαγγελματικοί μεταφραστές σε όλα τα πεδία, μεταφράσεις νομικών, επιστημονικών, τεχνικών κειμένων. Εσείς ποια παραλλαγή υπηρετείτε και γιατί? Υπηρετώ τη λογοτεχνική μετάφραση. Κάποτε με ρώτησαν γιατί έγινα μεταφράστρια. Και φαντάζομαι ότι περίμενα να τους απαντήσω ότι έγινα μεταφράστρια γιατί από ταπεινότητα, γιατί θεωρούσα, φοβόμουν πάρα πολύ την άσπρη σελίδα, είχα το φόβο της άσπρης σελίδας. Κρυβόμουν πίσω από τον πρωτότυπο δημιουργό και απάντησα ότι έγινα μεταφράστρια από έπαρση, από ήγηση. Και απόρρισαν και με ρώτησαν γιατί. Και είπα ότι ο πρωτότυπος δημιουργός του Θεού συμπεριλαμβανομένου καλείται να δημιουργήσει το ανύπαρκτο, ενώ ο μεταφραστής καλείται να δημιουργήσει το αδύνατο. Πώς είναι το εργασιακό σας περιβάλλον? Δουλεύω στο γραφείο μου, μόνιμο. Ο μεταφραστής δουλεύει μόνος του, ως επιτοπλίστων, όπως δουλεύουν μόνοι τους οι συγγραφείς και οι περισσότεροι από τους εικαστικούς καλλιτέχνες. Μόνοι μου και κάθε μεταφραστής μόνος του, και όταν αυτή η μοναξιά γίνεται δύσκολη και αφόρητη, τότε αρχίζουν οι επαγγελματικές και φιλικές επαφές με άλλους μεταφραστές και με τον πολύτιμο επιμελητή που θα αναλάβει το έργο σε μια δεύτερη φάση για να κάνει τις απαραίτητες επεμβάσεις, επιμέλειες και διορθώσεις. Ποιες δεξιότητες θεωρείτε χρήσιμες για αυτό το επάγγελμα? Καταρχάς, την απόλυτα διπλή γλωσσική επάρκεια. Να ξέρει ο μεταφραστής άψογα την γλώσσα πηγή, όπως λέμε, και τη γλώσσα στόχο. Πέραν αυτού όμως, πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τους δύο τόπους. Πρέπει να έχει κοινωνιολογικές γνώσεις, ιστορικές γνώσεις, γνώσεις και των δύο πεδίων αναφοράς. Ποια στοιχεία προσωπικότητας θεωρείτε χρήσιμα για αυτό το επάγγελμα? Θεωρώ ότι είναι αντιθετικά τα στοιχεία της προσωπικότητας του μεταφραστή. Πρέπει ταυτόχρονα να έχει αυτοπεποίθηση και αυταπάρνηση, πρέπει να έχει ταπεινότητα και τόλμη, πρέπει να έχει σπουδή αλλά και ταλέντο, πρέπει να δείχνει πιστότητα αλλά και ελευθερία. Ποια είναι η αναλογία επιστημονικής κατάρτισης και καλλιτεχνικής έμπνευσης που χρειάζεται αυτό το επάγγελμα? Χρειάζεται και το ένα και το άλλο, συνήθως σε διαφορετικά ποσοστά. Όταν το ένα λείπει ή υστερεί, έρχεται να το αναπληρώσει το άλλο. Πάντως πρέπει να έχει και γλωσσική και ιστορική και κοινωνιολογική επάρκεια. Και αυτό και στις δύο γλώσσες. Όσο για την καλλιτεχνική έμπνευση, όπως όλα τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, με τις τέχνες, με τα γράμματα, χρειάζεται κάμποση, καμιά φορά χρειάζεται και περισσότερη από αυτή που χρειάζεται ο πρωτότυπος δημιουργός. Ποια ήταν τα ερεθίσματα στην παιδική ή στην εφηβική ηλικία που σας ώθησαν να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα? Το πολύ διάβασμα. Το διάβασμα, αλλά το πολύ. Πολύ διάβασμα στα ελληνικά έως τα 15 μου χρόνια, που ήταν η μόνη γλώσσα στην οποία διάβαζα, και πολύ διάβασμα εν συνεχεία στα αγγλικά και στα γαλλικά. Η προσπάθειά μου, η αιμονή μου, που έχει γίνει σχεδόν τικ, να μεταφράζω οτιδήποτε διάβαζα στις δύο καινούργιες μου γλώσσες στα ελληνικά, οποιαδήποτε φράση με προκαλούσε, οποιαδήποτε δυσκολία γλωσσική, να προσπαθήσω να τη μεταφέρω τη μητρική μου γλώσσα, ήταν αυτό που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία. Η άλλη πρόκληση και το
άλλο ερέθισμα ήταν μια μετάφραση που έκανε η μητέρα μου ενός γαλλικού μυθιστορήματος στα ελληνικά για τις εκδόσεις Παπαζήση. Μετάφραση στην οποία κλήθηκα να επιμεληθώ, να τη βοηθήσω να την ολοκληρώσει δηλαδή. Πράγμα που με έκανε να διαπιστώσω ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν μόνο με ένα τικ, ένα γλωσσικό παιχνίδι που έπαιζα με τα κείμενα που αγαπούσα, αλλά ότι είχα πραγματική στόφα μεταφραστή, λαχτάρα και πάθος μεταφραστικό. Τις σπουδές, η κατάρτιση ακολουθήσατε. Είχα δύο περιόδους σπουδών. Η μία δεν είχε καμία άμεση σχέση με τη μετάφραση. Σπούδασα πολιτικές επιστήμες και κοινωνιολογία στο Παρίσι και δούλεψα σε διεθνείς οργανισμούς ως διπλωμάτης. Δεν είχε μεν άμεση σχέση με τη μετάφραση, αλλά επειδή όλα εξυπηρετούν τη μετάφραση εν τέλει, έπαιξε ρόλο στη γενική μου παιδεία και στη γενική κατάρτιση, πράγμα που απεδείχθη πάρα πολύ χρήσιμο. Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε όταν έκανα μια πρώτη μετάφραση που έκρινα ανεπαρκή, ένα βιβλίο της Κολέτ, «Το σπίτι της Κλοντίν», που εκδόθηκε μια πρώτη φορά. Έκρινα την, όπως σας είπα, την έκδοση ανεπαρκή και αποφάσισα ότι δεν μπορούσα να γίνω μεταφραστής εάν δεν έκανα φιλολογικές σπουδές. Πράγμα που οδήγησε σε νέο κύκλο σπουδών, γαλλικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, που κατέληξαν, έφτασαν στο διδακτορικό, γαλλικής λογοτεχνίας, όπως είπα, και αρχαίων ελληνικών. Ποια ήταν η μεγαλύτερη επαγγελματική επιτυχία σας και γιατί? Ήταν η μετάφραση του «Ταξιδιού στην άκρη της νύχτας» του Σελίν, που ήταν μια πολύ επίπονη και επώδυνη δουλειά που κράτησε 2,5 χρόνια, η οποία όμως μου έδωσε βαθύτατη χαρά, τόσο κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της, όσο και στην συνέχεια, χάρη στην αναγνώριση και την απήχηση που είχε η δουλειά αυτή στους αναγνώστες, αλλά και στους κριτικούς. Τι σας προσφέρει και τι σας στοιχίζει αυτό το επάγγελμα? Μου προσφέρει όνειρο και μου στοιχίζει ύπνο. Τι θα αλλάζετε στην πορεία σας αν ξεκινούσατε σήμερα? Δεν θα άλλαζε τίποτα στο παρελθόν. Νομίζω θα τα ξανά έκανα όλα όπως τα έκανα. Θα άλλαζα, αν μπορούσα, τις χρονικές παραμέτρους του μέλλοντος για να έχω περισσότερο καιρό μπροστά μου, ούτως ώστε να καταφέρω να φέρω σε πέρας μερικά φιλόδοξα και δύσκολα μεταφραστικά έργα και συγγραφικά. Τι συμβουλή θα δίνετε σε ένα νέο που θέλει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα? Να έχει απέραντο, να νιώθει απέραντο θαυμασμό και σεβασμό για το επάγγελμα του μεταφραστή, γιατί είναι ένα ευγενές και ιερό επάγγελμα. Να μην ξεχνάει ότι όλος ο δυτικός πολιτισμός θεμελιώθηκε πάνω στη μετάφραση, ότι ο Όμηρος, η Βίβλος, ο Όμηρος, ο Δάντης, ο Θερβάντες, ο Γκιώτε, ο Ντοστογεύσκη είναι γνωστοί στους περισσότερους από εμάς μέσα από μετάφραση και όχι από το πρωτότυπο. Που σημαίνει ότι δεν θα υπήρχε δυτικός πολιτισμός, δεν θα υπήρχε ίσως πολιτισμός αν δεν υπήρχε μετάφραση. Ποια είναι τα βοηθήματα για αυτό το επάγγελμα που είναι χρήσιμα σε ένα νέο? Υπάρχει μια ολόκληρη βιβλιογραφία μεταφρασεολογικών κειμένων σήμερα στα ελληνικά, η οποία όλο και αυξάνεται. Κείμενα του Μπερμάν, του Ζωσμούνα, διαρκώς αυξάνεται, γιατί διαρκώς το ενδιαφέρον και η επαγγελματική ανησυχία των μεταφραστών μεγαλώνει. Υπάρχουν μια σειρά πολύτιμα τεύχη, 10 τεύχη του περιοδικού Μετάφραση, το οποίο είναι πολύτιμο εργαλείο για τον μεταφραστή. Το περιοδικό Μετάφραση εκδίδεται από την Χαλκέντερη Odette Varon-Vassart. Είναι εξαιρετικά τα κείμενα που περιέχει και αφορούν κυρίως το έργο του μεταφραστή, τα προβλήματά του, τις δυσκολίες του. Τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα νέο που δεν ξέρει αν θέλει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα? Νομίζω ότι και σε αυτό, όπως και σε άλλα επαγγέλματα, κάποιος ξέρει. Μπορεί να μην το ξέρει αμέσως, αλλά το ξέρει πολύ γρήγορα ότι είναι φτιαγμένος γι' αυτό. Εάν κάποιος δεν ακούσει σχετικά γρήγορα μια φωνή μέσα του που να λέει «Είσαι φτιαγμένος για μεταφραστής», καλύτερα να κάνει κάτι άλλο.